Εδώ είμαστε, σούληψα. Καλησπέρα, Σταυράκι μου, που είσαι, ρε φίλε. Δηλαδή μου έφερε. Τι μεταγραφέ έχω κάνει, δεν μπορεί, δεν φαντάζεσαι. Μου λένε, ο Μπατατούδη του μπάσκετ, Dream Team. Κανονικά, φίλε, και μου λέει ο διευθυντή. Ναι. Τι είναι διευθυντή ανάπτυξη του καζίνο πλέον. Ναι, ανάπτυξη. Ναι, όλων των διευθυντών. Είναι ο διευθυντή των διευθυντών, είπαμε. Ναι. Μου λέει, ξέρει πω τα τηλέφωνα με πήρανε. Ναι, ξέρεις μια έπαρση που έχει, μια έπαρση. Και θα δω τι θα κάνω με σένα άλλη φορά, αν σε βοηθήσω. Όταν ξέρεις αυτά τα κινεζογαλλικά. Αλλά πέρα από τον Αλέκο που έκανε συγκλονιστική εμφάνιση και πέρα από το επιθυμητό. Επειδή το χαρακτηρίσαμε πατσαβούλα, ναι. Πούμε ότι είναι μια γλυκιά προσωπικότητα. Ναι, τον αγαπάμε αφάντα. Ξεχωριστή και έντονη. Μιλάει 12 γλώσσες, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει. Μπει σε ραδιόφωνο και μιλάει τις περισσότερες γλώσσες οποιονδήποτε άλλο. Το έχει, είναι άνετος, ωραίος. Βάει ο Εβίλιο, άμα ήταν σπίτι. Σοφάκι, μας τι κάνεις. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και καλό μήνα. Καλό μήνα. Πάντα λέμε καλό μήνα. Ανεξάρτητα, όσο πέμπει. Αυτό το καλό μήνα είναι καινούριο, είναι στις 8 του μήνα. Έτσι, σας αρέσει. Ναι. Πολύ ωραία. Αλλά αναφέρθηκες μόνο στον Αλέκο, ο οποίος ήταν μία από τις τρεις ημέρες που έλειψε, τη σημαντική απουσία σου. Πρέπει να αναφερθούμε και στο δίδυμο. Στο δίδυμο Ντέλα Ισμίρ. Το οποίο οργίασε κανονικά. Φοβερό. Τηρουμένο των αναλογιών. Συμφωνεί, Σοφία. Φοβερό. Παιδιά, που πρώτη φορά πήγαν μπροστά στο μικρόφωνο, δηλαδή όχι εμείς έχουμε καμιά εμπειρία, εγώ έχω 14 μέρες, 20 πόσες είναι. Αλλά τα παιδιά ήταν απολαυστικά. Έτσι, φυσικά από την οικογένεια του ΠΑΟΚ διαλέξαμε. Και εύκολα. Εύκολα, αβίαστα και αντικειμενικά. Έτσι κινηθήκαμε. Κανονικά. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο όλα έγιναν όπως πρέπει. Βέβαια, και βέβαια. Και θέλω να πω το για ΠΑΟΚ να μιλήσω, αφού είναι η ώρα μας. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν τη ουσία. Έτσι, των σωστών αποτελεσμάτων, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δημιούργησε έναν καινούργιο ρεκόρ, έκτη συνεχόμενη νίκη. Ναι. Ούτε όταν πήραμε τα πρωταθλήματα 76 και 85, κάναμε 6 νίκες σερί. Οπότε, κύριοι που μας ακολουθείτε, θα μας ακολουθείτε για πολύ ακόμα. Ελάτε, πιάστε μας. Αλλά πώς. Πώς, κύριοι, θα μας πιάσετε, δεν έχετε καμία τύχη. Καμία. Εμείς είμαστε ένα τρένο που έχει ορμήξει και πηγαίνει κανονικά τη διαδρομή του για να φτάσει όπως πρέπει στο τέλος. Φυσικά δεν ήμασταν καλοί και χθες, αλλά επίτηδες το κάνουμε, έτσι το έχω καταλάβει. Τους μπερδεύουμε. Έτσι, έχουμε τρελάνει το μυαλό. Δηλαδή, πήγες εσύ στο Μπορίσοφ, έτσι στην Πάτε, έπρεπε να κάνουμε καλό αποτέλεσμα. Κάναμε συγκλονιστική εμφάνιση. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Κρύφτηκε η μπάλα 18 λεπτά. Βάλετε το καθεστώς Μπρέζνιεφ, πώς λέγεται. Ναι. Σε λέει τι πάθαμε οι άνθρωποι. Και μετά έπρεπε να κάνουμε μια κοξεκούραση, ένα τύπο. Ανία, να ξεφύγουμε από την ανία με light καταστάσεις. Θέλαμε να διατηρήσουμε την ελπίδα στον ανταγωνιστή. Ή ανταγωνιστές νομίζω ότι είναι. Ναι, στον ανταγωνιστή σαν ευρύτερη. Α, γενικώ σαν ευρύτερη. Μάλιστα. Ναι. Οι οποίοι τι κάναν και αυτοί, κατάφεραν να κάνουν το ιδανικό αποτέλεσμα. Να μείνουν κι άλλο πίσω. Το χ. 16-13. Δηλαδή, κάτσε λίγο. Το κακό για μας είναι να μοιραστούν από 3 βαθμούς. Ναι. Κακό. Βέβαια. Θα έχουν την ελπίδα. Άρα θέλουμε να μοιραστούν στα μεταξύ του παιχνίδια από 2 βαθμούς. Έτσι. Ωραία. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε να σβήνουμε τη φλόγα που έχουν από πίσω. Ναι. Έτσι και να είναι άστους αυτούς, πού να τους βρούμε τώρα. Την πίεση που μας προκάλεσαν με το στημένο μείον 2 το περσινό, βέβαια. Τώρα θα την έχουν αυτοί. Ωραία. Με το μείον 3. Και για να γίνουμε και μετά χρυστών προφήτες, το όπου τελείωσαν τα 6 μάτς του πρωταθλήματος και κάναμε το απόλυτο, γιατί στην ουσία 18 βαθμούς έχουμε. 18, αλλά πάντα δώσαμε και 2 αβάντζο, όπως τα μικρά παιδιά, η καλή ομάδα της γειτονιάς, η Άνω με την Κάτω παίζει και λέει πάρτε 2 γκολ γιατί είστε λίγο ψιλολέσια. Ναι. Και ξεκινάμε, ναι. Έτσι λοιπόν, τους δώσαμε αυτό το αβάντζο, αλλά και τώρα βλέπουν ότι είναι. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο η ελπίδα τους. Θα έπρεπε να ζητήσουν λίγο παραπάνω. Λέει. Ναι. Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από αυτά τα διαιτητικά συχάματα, να τα πω. Δηλαδή. Συχάματα τα έγραψα. Ναι, συχάματα τα έγραψα. Είναι γλυκιά, είναι γλυκιά έκφραση. Θα σου πω ακριβώς. Όχι, το έκανα λίγο πιο χοντρό. Για πες. Συχαμένη φάρα. Φάρα, ναι. Φάρα. Από το γνωστό αμότι φάρα σας. Ναι. Γεμάτη βρισιά της δεκαετίας του 50, νομίζω, και έρχεται ακόμα. Είναι με τη μόδα. Πώς, με φορά, ναι. Πώς έχει το κόκκινο, το ναι. Έτσι. Ήρθε από τότε τη φάρα σα. Ναι. Δηλαδή το κύριε, τι να σα πω κάτι, δεν θα αναφερθούμε. 15 δευτερόλεπτα μόνο. Ντροπή και έσχος. Ναι. Πέναλτι πάλι δεν μας δίνετε. Κάτι offside τα σηκώνετε μόνοι σας ενώ καλύπτονται από 3-4 παίκτες. Και δύο μπολμπόι. Ναι. Καλά κάνετε λοιπόν εσείς τη δουλειά σας και εμείς τη δουλειά μας. Μόνο που η δικιά μας η δουλειά έχει στόχο συγκεκριμένο. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μόνο ο χρόνος είναι αντιπαλός μας, Σταύρο, τίποτα άλλο. Όπως σου είπα και εκτός αέρα, ο Κρετσίμος, ο διαιτητής που έδωσε μετά από ένα φάουλ στον Βιερίνα. Ο επόπτης. Ο διαιτητής, είναι ο βοηθός του. Ναι, ο βοηθός. Έδωσε φάουλ στον Βιερίνα ενώ έφαγε αγωνιά το πρώτο ημίχρονο. Ωραία, το ξεπερνάμε αυτό. Τα 2 offside που σήκωσε
είναι επίπεδου καμπούρι του Θέγκολ στην Νέα Σμύρνη. Αυτόν που αγκάλιασε η μάνα γη. Ο οποίος είναι αστυνομικός, δηλαδή, δηλαδή τις ελιστεύουν και θα φωνάξει στον κρετσί μου να σε σώσει. Ωραία, το ξεπερνάμε και αυτό. Είναι αποσπασμένος μέσα στην έπνο. Πάντως, στα βάγια που ξέρεις που αναρωτιέμαι, όλα αυτά τα λάθη, τα ανθρώπινα. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει κάτι υπέρ μας, ένα ανθρώπινο. Η ανθρωπιά γενικότερα. Έτσι, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μονόπλευρα ανθρώπινο είναι το λάθος. Απ' την άλλη. Ναι. Πώς θα το χαρακτηρίσεις τώρα. 100% επιτυχία έχουν. Ναι. Σε όλα. Όπου μας έπαιξαν Έλληνες διαιτητές, όπου μας έπαιξαν. Ωραία, με την Τρίπολη τα offside. Οι αποβολές. Με τον Πανιόνιο 8 μέτρα καλύτερο του Ακπομ. Στον Όφη, πέναλτι που στο wrestling θα είχε πει ο διαιτητής στη μέση να χωρίσει. Αυτό διδάσκεται, είναι στο εύκολο. Δηλαδή, κάνεις σεμινάριο διαιτητές και λες αυτό είναι το εύκολο, το προφανές. Και κάτσε να δούμε στα άλλα, στα δύσκολα πώς μπορεί να γίνει. Ναι. Να κλείσουμε θέλουμε το κομμάτι με τη διαιτησία, μην αφαιρούμε κι άλλο. Εμείς έχουμε μια αίσθηση υπεροχής πλέον απέναντι σε όλες τις άλλες ομάδες. Η πίεση δεν μας την κατάφερε ποτέ, εμείς τη βάλαμε την πίεση σε αυτούς. Να πάμε λίγο στέλος στο ελληνικό ποτάθλημα να συνεχίσουμε και να συγχαρούμε τον Γιώργο Τοδόνη, ο οποίος πέρα από το εκπληκτικό συγκρότημα που μας δείχνει με τον Παναθηναϊκό, κάνει και καταπληκτικές δηλώσεις όταν τελείωσε το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Δουλεμένο το έχει, είναι ξύπνιος, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, είναι ιδιαίτερα εφής, πάρα πολύ ωραία μίλησε και για τον αντίπαλο προπονητή του, τον εκθίασε το Σάββατο Παντελίδη λέγοντας... Ναι, δεν έχει σχέση. Μιλάνε, πάντως μίλησε πάρα πολύ ωραία ένας για τον άλλον, προάγει έναν ποδοσφαιρικό πολιτισμό, τον οποίο τον έχουμε απόλυτη ανάγκη σε αυτό το ποδόσφαιρο, σε αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο προσπαθούμε με αίμα να ανεβεί λίγο τις βαθμίδες, τουλάχιστον να έχει λίγο πρόοδο, να συγκριθούμε με τα άλλα τα πρωταθλήματα. Οι πολιτές που εμφανίστηκαν στον ΠΑΟΚ, ξέχωρα, ο Δόνης έχει την κατάρα να έχει αντιπαθητικά μούτρα. Δηλαδή. Αυτό δεν αλλάζει. Τι δεν να κάνει, αλλάζει, να κάνει αυτό με την εγχείρηση, με τα μούτρα, με την ταινία όχι, ήταν, που αλλάξανε. Υπάρχει την κατάρα, δεν σώζεται αυτό. Εγώ μου δεν είναι αντιπαθητική η μούρη του. Τι να πάει να κάνει και τα λακάκια, τα τέτοια. Τι, όλοι μακηγεύουν μαζί του κόσμου να πέσουν πάνω του, δεν μπορούν να το φτιάξουν. Δεν σώζεται αυτό. Ναι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Από τους προπονητές που έχω ζήσει στον ΠΑΟΚ, είμαι 20 χρόνια στο ρεπορτάζ. Ωραία. Είναι νούμερο 1 Σάντους, νούμερο 2 Λουτσέσκου, νούμερο 3 Δόνης. Σε επίπεδο δουλειάς. Ναι. Αυτό εγώ δεν πάω να το κρίνω γιατί δεν ξέρω εσύ του ζεις. Σε αυτό δεν έχω άποψη. Ναι. Τώρα ο Δόνης κυνηγήθηκε εδώ πέρα γιατί τι έγινε. Ήταν μια επιλογή. Χωρίς τον πακτολό των χρημάτων ο Δόνης. Ναι, επιλογή Βρίζα χωρίς πακτολό χρημάτων. Με Κίτσιου δεξιμπάκανε αντικατάστατο. Και κάτσε αντικατάστατο. Και κάτσε, κάνε τη βοχακοκαλιά τη ομάδα. 19 χρονών. Και κουμαλό με Βιβιάν. Με 150.000 συμβόλαια. Μαλό, τι θυμάσαι. Τι θυμάμαι που το λέω. Μα αδέρφια είστε και περιμένω να μου πείτε 13 και μου λέει μοναχοπέδι. Λέω μα βρήκε. Μα βρήκε το μοναχοπέδι. Μοναχοπέδι μαύρο. Δεν ξέρω γιατί ποτέ στην ιστορία των μαύρων. Δηλαδή, τέλος πάντων. Έπεσε στην εποχή του νεοπλουτισμού, του ακραίου, που ήταν τα πρώτα βήματα. Δηλαδή, θεωρούσε ο περίγυρο ότι ήρθε ο Σαββίδη. Ποιο τον έστειλε, τον πάρει τον Μπούλο. Ποιο Βρίζα, ποιο Κόλκα, ποιο Κάρα. Ποιο οπαδόπη από εκεί. Τον Μπούλο, όλοι θα φέρει η Προεδράρα 100 παίκτες. Έφερε 9 το χειμώνα και κάναμε κερδίσει με 2 μήνες. Ναι, θυμάμαι. Ωραία. Εκεί την πλέρωσε αυτός. Μετά γίνανε και τα θέματα με τα δικαστήρια και με αυτά. Και για να είμαστε ειλικρινείς και στις δύο περιπτώσεις, ζήτησε συμβιβασμό με λιγότερα λεφτά και πουλήσαμε τρέλα και την πληρώσαμε. Εντάξει, εντάξει. Ο δυνατός πάντα πουλάει τρέλα. Και ο δυνατός πάντα μιλάμε είναι ο Ιβάν. Ο λαϊκισμός. Αυτός θα σέβεστε το δυνατό πάντα. Τελείωσε. Ναι, ο δυνατός προτίμησε να μην συμβιβαστεί γιατί δεν γούσταρε τα μούτρα του. Ναι. Ωραία, και να πληρώσετε 250, 850. Μα λέγεται αυτό και το έχει πει και ο Καράς, ο Βασίλης ο Καράς, ο τραγουδιστής, εκεί αναφέρομαι. Όποιος γουστάρει τη μαγιά, περνάει βέβαια καλά, μα η μαγιά πληρώνεται. Ναι. Είναι απλό. Είναι η γοητεία της απλότητας, όχι ο Καβιωτάκης. Ο Βασίλης ο Καράς, θυμάσαι τον Καβιωτάκη στην ησυχία του, γιατί θα σηκωθεί από εκεί και θα μας πλακώσει στα μπουνίδια. Λοιπόν. Σήμερα. Ναι. Κάτσε λίγο, τι έκανες. Μπράβο, στοιχηματικά θέλω να αναφερθώ το τι έγινε. Έδωσα λοιπόν την Παρασκευή και λέω σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ήταν δικιά μου η άποψη, τον άσο τον εύκολο του Πανιωνίου ή δύσκολο κατάλληλο ή το διαζευτικό κύρι, που πέρασε ο άσο του Πανιωνίου. Πέρασε. Βέβαια, έχω κάτι φωνές από Αυγιανούς, αχ, πώς έγινε και το πέναλτι που δεν μας έδωσε. Η ουσία είναι ότι τελείωσε το μάτς 1-0 και πέρασε αυτό το μάτς. Είναι καλό ποσοστό. Θεβελικό ποσοστό, 2,81. Ναι. Μάλιστα. Έδωσα τον άσο της Τρίπολης γιατί θεωρούσε ότι ο Παναθηναϊκός θα χαλάσει μετά από τόσες επιτυχίες. Έτσι. Τα παιδιά έδειξαν μέταλλο και κατάφεραν στο 90 να κάνουν το 1-1. Με έναν διαιτητή, ο οποίος ήταν απέναντι, το οποίο το κέρδισε πάρα πολύ έξυπνα, μπαίνοντας ανάμεσα στο δύο στόπερ ο Πιτσίρικος, μπράβο του. Ήταν. Ήταν απέναντι, βέβαια, τον ακουμπάει από πάνω, σωστά.
Έτσι, αλλά εμείς στοιχηματικά δεν θέλαμε να είναι. Θέλαμε. Νιώσαμε εκεί την ώρα. Και εγώ το σημείο εκείνο. Βαρύς ο Πέλεκης που έπεσε πάνω μας. Φυσικά ασφαλιστήκαμε. Και έτσι πρέπει να κάνουν οι καλοί παίκτες. Γιατί έκανα συζήτηση με αρκετούς οι οποίοι με ακολούθησαν. Όταν ένα μάτς περνάει, λοιπόν, κύριοι, να κάνουμε και ψηλή θεωρία στοιχηματική. Όχι, έτσι. Ψηλή με γιώτα. Πέρασε το πρώτο το μάτς. Και το δεύτερο. Έχει περάσει το 85 και έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τότε η ισοπαλία, κύριοι, πληρώνει ένα ποσοστό από 7 μέχρι 10. 7 μίνιμουμ, 10 μάξιμουμ. Ανάλογα αν πιέζει η ομάδα ή δεν πιέζει αυτή που ψάχνει να κάνει να ισοφαρίσει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, βάζεις το 1/5 των χρημάτων σου από αυτά που έχεις βάλει και παίρνεις πολλαπλάσια κέρδη. Υπερκαλύπτεις δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις εσύ. Έτσι. Δεν θα κάνουμε φυσικά, θα κλάψουμε πάνω από το, κλαμμένο, από το χυμένο γάλα. Φτάσαμε στην επόμενη μέρα, στο οποίο είχα δώσει το διπλό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι στέθηκε μια χαρά στον ντέρμπι. Ναι. Είχε την ευκαιρία με το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο να προηγηθεί από τότε. Έκανε ένα απίστευτο πανέμορφο γκολ που το ήθελε. Θέλω να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά. Αυτή ακριβώς είναι η διάθεση του Φορτούνη. Έσω φάλτσο ψηλά στο δεξί γάμα, στο δεξί χέρι του Μπάρκα, του ανήμπορου να αντιδράσει Μπάρκα, δεν χρεώνεται σε τίποτα. Ναι. Έτσι, πάρα πολύ όμορφο γκολ, πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, και στη συνέχεια έχουμε το 1-1 της ΑΕΚ. Πάλι στο 90, πάλι κύριοι μπορείτε να ασφαλιστείτε. Δηλαδή κάτι που έκανα και εγώ και πληρώθηκα όπως έπρεπε από την Goldbet. Σε λίγο, Σοφία, θα μας πει τα δικά σου. Ωραία. Και στη συνέχεια τι έχουμε. Έχουμε το Φετφατζίδη, τον άνθρωπο τον οποίο για μένα είναι από τους κορυφαίους τεχνίτες στον αραβικό χώρο, να μην μπορεί να στείλει την μπάλα από τα 3 μέτρα έχοντας την μπάλα στο καλό του το πόδι, το αριστερό. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις πώς την πατάει. Πώς την πατάει. Δεν πρέπει να την πατήσει. Δεν για κανένα λόγο. Του ούτε τέτοιο... θέλω να μάθω. Θέλω να το βάλει. Φέρνει το σώμα του. Για να μιλήσουμε για την εθνική. Βέβαια. Η παλιά είναι τέτοια που πρέπει να κάνει το σώμα του σε τέτοια γωνία για να την πάρει με το εσωτερικό το αριστερό το καλό του και να τη στείλει απέναντι γωνία. Είναι η μπάλα στο αριστερό το καλό του. Εκεί έρχεται η μπάλα. Φέρνει το σώμα του, το γυρνάει. Το φέρνει. Δεν μπορεί να τελειώσει δηλαδή, την μπάλα στην εθνική αγωνία. Κόντρα στη φορά του με το φυλακά. Ξέρεις τι γίνεται. Άμα δεν δώσει την καλή δύναμη, τη σωστή δύναμη. Ωραία, και τη δώσεις λίγο παραπάνω. Αντί να απλά πλασάρεις, να βρεις γωνία, ρε αγόρι μου, δεν θέλει πολύ. Ένα τεχνικό πλασέ θέλει χαμηλά. Ένα άμα απλό πλασέ. Αν τη δώσεις ύψους, θα πάει στο διάολο. Ναι, φιλατό, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή. Έτσι. Να ήταν κάποιο στόπερ που έτυχε να βρεθεί στη φάση, δεν θα είχαμε καμία απέτηση. Ο στόπερ δεν θα πήγε το καλύτερο. Να ήταν κάποιο παντελή που παλαιότερα έπαιζε στον ΠΑΟΚ, δεν θα είχαμε καμία απέτηση. Θα το γνωστό, δεν θα τσιωκωνόμασταν καν από την έδρα μας, από το κάθισμά μας, άμα ήταν. Για γκολ του ΠΑΟΚ ή κάτι άλλο ομάδα που θα πήγε μετά. Αλλά είναι ο Φετφατζίδης. Είναι ο άνθρωπος που έφυγε με περγαμηνές από τον Ολυμπιακό, πήγε, έπαιξε 5-6 χρόνια στο εξωτερικό, μάζεψε τα χρήματά του, ήρθε απελαγμένος από άγχος. Δηλαδή τα έχει όλα. Έγινε σε άριστη ποδοσφαιρική ηλικία. Φυσικά είναι και αυτό, είναι το ποδόσφαιρο. Ότι όλα γίνονται. Άδειες εστίες χάνονται και μπαίνουν γκολ όταν την παίρνεις και κάνεις μια προσωπική ενέργεια και στέλνεις την μπάλα που θέλεις. Οικονομόπουλο δουλεύει τώρα για κάποιο λόγο. Μάλιστα, αυτά μάλιστα τα αγωνιστικά. Για κάποιο λόγο γύρισε. Και δεν έπαιξε και πολύ εξωτερικό, θα μπορούσε να παίξει πολύ παραπάνω. Μάλιστα. Δεν έχει την προσωπικότητα, φίλε. Έχει τα στοιχεία. Δεν, εκεί ξέρει τι θέλει. Μου ήρθε τέλος. Ναι. Γεια σας. Όχι, πριν πάμε στη Σοφία, μισό λεπτό. Έχουμε να εξάγουμε και άλλη ομάδα. Να εξάγουμε την επιτυχία του Πανετολικού. Ο Πανετολικός της καρδιάς μας πλέον. Η δεύτερη ομάδα μας. Ο Πανετολικός. Του Τραϊανού, του Δέλα και του φοβερού άψογου συνεργάτη του Βασίλη του Μπαμπόκη. Διαβάζοντας τέλεια το μάτς. Αυτά τα έχουμε πει. Ναι. Χωρίς καμία σύγκριση. Δεν υπάρχει κάποιος κοντά. Είναι αυτός και μετά έπονται οι άλλοι, αλλά πολύ πίσω. Έτσι, τα έχουμε πει αυτά να γνωρίζετε κύριε. Για δεξιά μπακ όταν μιλάμε για Έλληνες ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ο Πανετολικός λοιπόν έκανε μία ακόμη τεράστια επιτυχία. Και αυτή τη στιγμή έχει ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ. Μούλα. Ναι, 4 γκολ. Έχασε και πέρα το ζών. Έχασε και πέρα. Γιατί μιλάς άσχημα για το παιδί. Αυτό. Ναι, σε βρήκε. Ναι, τώρα μπορούμε να απολαύσουμε τη Σοφία να μας πει για την Goldbet, ναι. Για την κορυφαία αυτή στοιχηματική, το τι γίνεται. Λοιπόν, Σήμερα έχουμε. Εντάξει, δεν είναι μια τόσο έντονη μέρα στοιχηματικά. Θα την έλεγα γελία. Για να πούμε την αλήθεια. Και εγώ βρήκα τι έπαιξα. Για πες, Σοφία, και πες, λοιπόν, έχουμε μηδενική γκανιότητα στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία στο παιχνίδι Σαραγώσα με Οσασουάνα. Οσασούνα, ναι. Ναι. Είναι ωραίο όνομα. Είναι κατά το Ιγκουάνα αυτό, μ' άρεσε. Πολύ ωραίο, ναι. Το οποίο ξεκινάει 10 η ώρα και έχουμε και Γαλλία, δεύτερη εθνική γι' αυτό. Σόσο Μέτς, το οποίο ξεκινάει. Σόσο. Σήμερα τι έχει, Άτον είχε τέτοια. Τι έχει, Ξενίκη. Έκατσαν δύο ώρε. Από το Σαββατοκύριακο. Σόσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο, ή το σακελαρίο. Σόσε με, ναι. Ωραίο τραγούδι. Για να κάνουμε μια ερωτησούλα σε αυτή την κατάσταση. Ποιο έγραψε το Σόσε με αυτό, το ξέρει. Όχι. Ήμνο τραγουδιού.
Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο, θα είναι η ζωή μου ένα μαρτύριο. Ζούσε εγώ ακόμα δεν τότε. Έχει. Άκου ποιος το έγραψε αυτό και θα σου φύγει το μυαλό. Ο Νίκος ο Καρβέλας. Ο Νίκος ο Καρβέλας. Ναι, αυτός από τα μούρι με έχεις κάνει καψούρι, έγραψε και αυτό. Θεία Λόλα, εσύ φταίς για όλα. Πώς μ' αρέσει η εκπομπή. Από πάω πήγαμε σε σεξ η Θεία Λόλα και τα εσόρου χάσου. Με φέρνουν πιο κοντά σου. Τα πρόστιχα τα μάρα. Τα εσόρου χάσου. Με δυο κατοστάρικα μέσα από την Καλυθέα. Ναι, που ξέρουμε εμείς που είμαστε κοσμοκυρισμένοι ότι η Καλυθέα είναι η χειρότερη αγορά του πλανήτη. Έτσι και να ξέρουν οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει μόνο με ευρώ, γιατί πλέον έχουμε και τέτοια γενιά, ότι δυο κατοστάρικα κύριοι είναι ακριβώς. Μισό λεπτό. 60 λεπτά του ευρώ. Ναι. 60 λεπτά. Τα οποία τόσο έκαναν τότε τα εσόρουχα στην Καλυθέα. Δεν είναι δηλαδή κάποια υπερβολή του στίχου. Και τώρα, αν υπάρχει κάποιο χορηγό και θέλει να κάνει 12 εσόρουχα σε κοπέλε, το ένα τάλο και πάει στο ΜΕΔ μια βόλτα, να αφήσει του μισθού του και να αποχωρήσει. Μόνο για εσόρουχα. Ναι. Επίσης, τώρα που ήμασταν στην Λευκορωσία, για να κλείσουμε το θέμα εσόρουχα. Τι ωραία πέρασε στην Λευκορωσία, σε βλέπω φέκε, λάμπη πάνω. Για πε μου. Φίλε, πήγαμε στο ωραίο φαγητό, φαντάζομαι, στα Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Φαντάζομαι επισκέφθηκε όλου του αρχαιολογικού χώρου. Ε. Δεν είχε αρχαιολογικού χώρου. Αν είσαι, δεν τα πήγε όμω. Αλλά είχε τρομερό παγκόσμιο μουσείο Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Α, ναι. Τρομερό. Είδα όλα τα τάγκ. Όλα. Ναι. Ταύματα μάχη. Να ξέρει, άμα είσαι στου μαύρου κούφιδε και το λέγε τάγκ, φυλάκι έχει. Ήμουν στην Ελλάδα. Λέγεται άρμα μάχη. Οπότε σε φαγερά διάφορα. Τέλο πάντων, επειδή λέμε για εσόρουχα, σε ένα εμπορικό που μπήκαμε σε ένα μολ. Εντάξει, δεν έκανα μόνο αυτό. Πέρασε έτσι μόνο. Πέρασε. Είχε ξέρω, στα 50 μαγαζιά, τα 30 ήταν εσόρουχα. Άντε. Μόνο εσόρουχα. Ωραία περνάνε οι άνθρωποι. Τηλεοράσει μάλλον χαλάσανε εκεί και δουλεύουν. Και τι να κάνω, να κανακτισμένε. Καλοντημένε λοιπόν οι Λευκορωσίδε. Καλοξεντημένε, ναι. Καλοξεντημένε οι Λευκορωσίδε. Θέλω να κάνουμε τώρα μία βόλτα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, γι' αυτό πηγαίνουμε από ένα θέμα στο άλλο. Πάρα πολύ γρήγορα και σωστά. Όπω πρέπει δηλαδή, ρυθμό να έχουμε. Γιατί τι το χαρακτηρίζει έναν καλό παίκτη, ένα καλό παίκτη από ό,τι ξεχωρίζει από έναν μέτριο. Όταν κάνει, είναι, μπορεί να κάνει αλλαγή ρυθμού και κατεύθυνση. Ναι. Αυτό είναι ο καλό ο παίκτη. Έλεγχο ρυθμού γενικότερα. Εκεί που πηγαίνει ήσυχα, να σε αλλάξει, να σε κάνει και να τέλο. Μαθαίνετε και ποδοσφαιρικά. Βουφάτε σα φουγκάρια, μαθαίνουμε τώρα εμεί και τζάμπα τα μαθαίνετε αυτά. Ναι. Καλή μνήμη να γίνετε, φουγκαράδε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο εξωτερικό. Αγγλία να δούμε. Ένα ντέρμπι τώρα μεταξύ Λίβερπουλ και Manchester City. Στο οποίο παίζουν, τι είναι το στοίχημα, να το κάνουμε πάντα σε συνδυασμό. Ναι. Μια εξάδα επιθετικών, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Τι να γίνει. Κατάφεραν να τελειώσουν το μάτς 0-0. Με μια απίστευτη επιλογή να χτυπήσει το πέναλτι στο 87, μεταγραφή από τη Λέστερ, ο οποίος την έστειλε την μπάλα στα Οράνια. Έτσι, και, δεν, και το μάτς έμεινε αυτό στο 0-0. No goal και under και ό,τι θέλεις. Ωραία. Σε μια Αγγλία στην οποία βλέπουμε εξαιρετικό. Έτσι πληρώθηκα. Ναι. Με ένα σοχή λίβερ που δεν οπότε πρέπει να τον αποθεώσει. Το Μαχρέζ. Το Μαχρέζ. Τι ωραία πέναλτι που χτύπησε. Πιο ψηλά δεν γίνεται. Ψηλά δεν σκότωσε δύο. Και στις Αμερικάνικες, στα Αμερικάνικα αυτά μπορεί να μην μετράει. Να μην είναι γκολ. Λοιπόν, στην Αγγλία πρέπει να παρατηρήσουμε και να αποδώσουμε σεβασμό μεγάλο στον Έμερι, ο οποίος έχει φτιάξει μια Άρσεναλ εκπληκτική, να την πιει στο ποτήρι. Έχει κάνει 8 συνεχόμενες νίκες. Είτε στην Premier League και στην Ευρώπη. Ούτε καταλάβαιναν τι γίνεται. Παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Κατάφερε να παίξει με τους δύο μπροστά, γιατί αυτό λέμε, αυτό εγώ είμαι θειασότης και τους υποστηρίζω πάντα αυτούς τους προπονητές. Όταν λένε ότι έχουν καλούς ποδοσφαιριστές, θα τους βάλουν όλους να παίξουν. Είναι καλός παίκτης, θα παίξει. Τι θα πει ο Λακαζέτ, δεν μπορεί να παίξει με τον Ομπαμεγιάνγκ. Θα παίξουνε. Θα βγουν την άκρη και θα παίξουν. Και βλέπεις τι γίνεται. Ξεκινάει με Ομπαμεγιάνγκ, ξεκινάει με Γουέλμπεκ. Και του βγάζει ναι. Τον Γουέλμπεκ. Το τι πώς γίνεται. Με Λακαζέτ. Και βγάζει τον Γουέλμπεκ και όλος παίζει μισή ώρα. Και έχει δύο γκολ και μία σύστηση. Τι να κάνει δηλαδή άλλο. Τι να κάνει δηλαδή άλλο, ωραία. Τεράστιο διπλό και over 3,5 και το πλέον είναι και πολύ καλά. Ναι. Η Chelsea εντωμεταξύ συνεχίζει να χαρίζει στιγμές απόλυτης ευτυχίας στους φαν της. Έκανε ένα 0-3 με έναν Αζάρ, ο οποίος κατ' εμέ, και νομίζω ότι συμπλέει με την άποψή μου, είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστής. Έτσι, σε όλο τον κόσμο. Σε κανονικά από τα αθλήματα. Έφτασε πάλι όσα γκολ δεν έβαλε τα δύο προηγούμενα στον πέρσι όλη τη χρονιά, τα έβαλε τώρα σε 5 αγωνιστικές. Είναι εντελώς απελευθερωμένος όπως ήταν και πάντα και έχει την μπάλα στα πόδια και λες ότι κάτι θα γίνει. Σκέφτεται πάντα δημιουργικά, σκέφτεται πάντα κάθετα, είναι απολαυστικός. Κλείνουμε για τον άνθρωπο. Είναι η καλύτερη αλλαγή κατεύθυνση με την μπάλα στα πόδια από οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή. Το έχει ο Μέση εννοείται. Και μου άρεσε η επιλογή του Έμερι, τον κύριο Τσέχ να τον ξεκουράσει, τον έβγαλε έξω στα πίτσα. Άντε το βαντίζει και δεν παίζει. Νόμιζα. Στο προηγούμενο. Α, αλλά πήγε πολύ καλά και τον κράτησε. Ο Λεόν είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν από την Αγγλία. Να πάμε στο... Θα πούμε να μιλήσουμε έτσι για τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα. Να πάμε λίγο στη Γαλλία, όπου η Paris Saint-Germain
Τελείωσε το πρωτάθλημα από, πόσο έχουμε, από 6 Οκτωβρίου, χθες πώς ήταν, 7, από 7 Οκτωβρίου τελείωσε. 5-0, να υποκληθούμε στον Εμπαπέ. 4 γκολ σε 13 λεπτά, πώς έβλεπε. Ναι, 4 γκολ σε 13 λεπτά και πέρα από αυτό το 5-0, εγώ θεωρώ ότι ο Εμπαπέ μαζί με ένα άλλο άνθρωπο, με τον Τζιτσιπά ή τον Στέφανο Τζιτσιπά, τον τενίστα, είναι τα δύο πιο καθαρά μυαλά σε σχέση με την ηλικία τους. Είναι απίστευτο αυτό που σε βγάζει ο Εμπαπέ. Είναι πέρα από κάθε λογική. Σε κάποια στιγμή νομίζω ότι είναι 30διάρης. Ξέρεις, υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι σε αυτό το επίπεδο. Αυτός που θα πέσουν πολλά λεφτά πάνω του και θα τα χάσει. Θα ισοπεδωθεί, λες, δεν θα τα αντέξει. Ναι. Και αυτός που θα πέσουν τόσα λεφτά πάνω του και θα καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και θα πάει σε ταχύρυθμη φάση. Πρόοδο και εκμέθεση. Ναι, δημιουργίας υποδομής, αντιμετώπισης κατάστασης αυτής. Αυτός είναι στο κομμάτι το δεύτερο. Είναι φίλε απολαυστικός. Τον απολαύσαμε στο παγκόσμιο κύπελο και τώρα συνεχίζει με αυτή την ορμή. Μπράβο στο παιδί. Μπράβο του. Αυτός εδώ, αν φύγει από τη Γαλλία, δεν έχουμε εμείς καθημερινή εικόνα από αυτόν. Ναι. Γιατί το γαλλικό πρωτάθλημα δεν το παρακολουθούμε. Ναι, αυτά που βλέπουμε. Εμείς έχουμε άποψη από το παγκόσμιο. Είναι το Champions League. Ναι. Εντάξει, κυρίως. Εκεί έχουμε την εικόνα και στο παγκόσμιο. Αυτός τώρα φαντάσου τον να παίζει στη σημερινή Λίβερπουλ. Με τις ταχύτητες παίζει Λίβερπουλ. Ωραία. Εντάξει, άστο, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν υπάρχει. Ενώ η Παρή είναι πιο σετ ομάδα. Βασίζεται στην ποιότητά της. Δεν είναι, δηλαδή δεν έχει λόγο να τρέξει εκεί. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Champions League. Δεν έχει ανταγωνισμό εντός, δε φίλε. Δεν έχει τίποτα. Τώρα βλέπεις ότι ήδη πέρασε 8-9 βαθμούς μπροστά και ο δεύτερος δεν υπάρχει. Η Λίλ τώρα και να είχαμε να λέγαμε. Η Λιόν που πήρε διπλό στη City έφαγε 5 από την. Και δεν κέρδισε τη Σαχτάρ για να μας στείλει και εμάς το γάμα. Μην με θυμίζει, μην ξύνει πληγέ. Δεν είχα πει εγώ γκολ αυτό. Τι πήγε και έπλεξε με τον Άσο. Άστο το τέλος πάντων. Να είχαμε να λέγαμε. Προχωράμε, δεν κοιτάμε πίσω. Να θέλω να πάμε στη Γερμανία έτσι, και να εστιάσουμε στην Bayern αυτή τη φορά που δέχτηκε 3 γκολ από την Gladbach. 0-3. Και θα σου πω την ιστορία μου σε αυτό το παιχνίδι. Λέγε. Η Gladbach, η Bayern, η οποία έχει μείνει πίσω έκτη. Έκτη, εγώ την Bayern μπορεί να ήμουν έφηβος όταν την είδα τελευταία φορά. Να είναι στην έκτη θέση. Θέλω να συγχαρούμε εδώ από την εκπομπή σε ένα ποδοσφαιριστή, θέλω να εστιάσουμε. 40 χρονών, ο Κλαούντιο Πιζάρο, ο Χιλιανός. Αυτή η μορφή. Αυτό Περουβιανός. Περουβιανός είναι. Κάτσε και έχω κολλήσει. Περουβιανός. Ναι, παίρνει, έχει και άλλο τέτοιο. Πιζάρο, ο Χάφ είναι. Ναι, αυτή η παιχτούρα λοιπόν, το σέντερφορ μιλάμε για τον Πιζάρο. Ο οποίος στις Βέρντερ, στις Μπάγκερ παλιά, τις Στουτγκάρδες, στις μεταγραφές, τόσα και τόσα καμπανιά. Πριν 2 χρόνια και λέγαμε 38 χρόνια με τον Πιζάρο. Και όμως, ρε φίλε, και όμως. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό, Στάβ, για ένα-δύο λεπτά. Παίχτες, όταν μπορούν να σε κάνουν τη δουλειά, σε ενδιαφέρει η ηλικία τους. Δεν λέει κάτι αν είναι 34-33, όταν δεν έχει σκοπό να κάνεις μια ομάδα που να γίνει περιουσιακό στοιχείο και. Η κάθε ομάδα έχει τη στρατηγική της. Η κάθε εταιρεία έχει τη στρατηγική της. Έτσι είναι. Το μας ποντίναν τότε εκείνη την εποχή που πήραμε τον Μπερμπάτοφ. Όχι, μια χρονιά μετά νομίζω. Ωραία. Εμένα ο Πιζάρο με αφήνει άφωνο. Έχει όρεξη, έχει διάθεση, παίζει, σκοράρει, δίνει ασίστ. Θα πάρει την μπάλα από την περιοχή, ξέρει τι την κάνει. Όλα τα άλλα που τα κούφερεσαι. Αλλά δεν είναι μόνο το βάλει. Και συνδυαστικά είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, δε φίλε. Το θέμα ποιο είναι λοιπόν. Εσύ τι θες να κάνεις στον οργανισμό, δε φίλε. Θες να πάρεις το πρωτάθλημα. Ωραία. Παράλληλα θες να βγάλεις και παίκτες. Λογικό να πάρουν την υπεραξία παίκτες. Νορμάλ. Έχεις τους παίκτες που θα πάρουν την υπεραξία. Τους έχεις. Ωραία. Έχεις την ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα. Την έχεις. Αν μου λείπει λοιπόν. Αυτό που. Η απόλυτη κάτι, εμπειρία, το κάτι. Και μπορεί να μου το προσφέρει ένα 60χρονο. Ναι, 60, πολύ καλά λες. Ναι, 61. Θα είναι, πάρω στο 60χρονο, δεν θα κάνω έτσι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Για να κάνουμε την ερώτησή μας, πες μου 4 παίκτες που να παίξανε 40 και over 40. Πίτερ Σίλτον. Ένα. Κλέμενς. Ναι, θα με πιάσει θεματοφύλακες. Να, όχι όλοι θεματοφύλακες. Δεν μιλά. Μπάστα, συνέχεια. Πάνω από 40. Ναι, 40. 40 πλάσ. Το Λευτέρη που πάει και όλοι θα νομίζω ότι μιλάνε για κανένα Κεσεδάκι. Τερματοφύλακας παλιός του Ολυμπιακού. Ναι, μπορείς να πεις κάποιο σύγχρονο που να έχει τελειώσει τα τελευταία 5 χρόνια. Περίμενε, φίλε, θα σκεφτώ. Θες τα τελευταία 5 χρόνια και όλα. Ναι, όλες. Φίλε. Πάνε στη γειτονική Ιταλία, δεν έχει κάποιον. Πώς δεν έχει. Για πες. Μπουφόν. Μπουφόν, ένας. Ναι. Τότε. Ο Τότε έφτασε 40. Έφτασε 40. Και ο Κώστας Χαραλαμπίδης στον μπάσκετ. Κάνει. Κωστακούρτα. Μαλντίνι. Είπαμε από Ιταλία. Η Ισπανία δεν έχει, τρέχουν πολύ εκεί. Πού η Ισπανία, πού να πάνε 40, πεθάνουν. Σταματάνε. Έλληνα 40 έχει. Γκρόμπλανκ.
Καπαπέλα δεν έπαιξε στα 40, όχι. Τερματοφύλακα. Ξέρω ότι σκότωνε. Μια συνέντευξη. Ναι. Πώ σκότωνε. Μιλάμε για τον Καπαπέλα, τον τερματοφύλακα τη μεγάλη Λίβερπουλ δεκαετία του 80, ο οποίο έκανε απίστευτε κινήσει κάτω από το τέρμα, θυμάσαι. Εκνεύριζε τα πέντε. Αυτό το respect που είχε η UEFA, δεν γράφει. Ναι, θα το βγάζανε. Ναι, θα το βγάζανε. Θα το βγάζανε. Ξεφτύριζε του πάντε. Ωραία, μιλήσαμε και για του 40, του over 40 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ευρωπαϊκά ποδόσφαιρο γενικότερα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί έσκασα. Ναι, φίλε, και θα ανοίξουμε και το κοντίσιο. Άνοιξε το κοντίσιο, μα έλειωσε. Θα πληρώσουμε, αδελφάκι μου. Επιστρέψαμε λοιπόν από το λιγόλεπτο διάλειμμά μα για να συνεχίσουμε τη βόλτα μα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και να αναφερθούμε στην Ισπανία, εκεί όπου Μπαρσελόνα και Ρεάλ δεν μπορούν να κερδίσουν κατά ένα μαγικό τρόπο. Η Ρεάλ δεν είναι καλή. Αυτό ο Λοπετέκι μάλλον ετοιμάζεται να, τα μαντήλια αυτά που βγάζουν να κουνηθούν. Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο υπάρχει πρόβλημα αυτό ξεκάθαρο. Το έλλειμμα προσωπικότητας λέγεται αυτό. Μπράβο, το έλλειμμα και να ξέρετε κιόλας να το μάθουμε πιο διαφωνικά. Η λέξη έλλειμμα γράφεται, βάλτε τη στίχημα με όρους όσους δεν ακούν για να κερδίσετε χρήματα. Δύο λάμδα, δύο μη. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Κανένας. 8 στους 10 το κάνουν λάθος. Ή θα βάλουν ένα λάμδα και ένα μη, ή το ανάποδο. Ακόμα και το Word, το Microsoft Word το γράφει λάθος. Να τα βλέπεις, είδες αυτό. Συμβαίνουν λοιπόν αυτά. Κλείνουμε την ορθογραφική παρατήρηση. Έτσι, για να πάμε στην Μπαρτσελόνα, η οποία νομίζω ότι αυτή την εποχή παίζει γκαντεμιά, παίζει γκίνια. Δεν είναι κακή η Μπαρτσελόνα, ρε παιδιά. Πιέζει, βομβαρδίζει. Παίζει από δεξιά, παίζει από αριστερά, παίζει κάθετα. Ο Μέση δίνει τα σωθικά του. Έτσι, εκεί που το έχει 2,5 χιλιόμετρα, το έχει 3,200 τώρα. Mm. Όλα ποιοτικά. Το βλέπει στα μάτια του, το θέλει. Έτσι, είναι και γκίνια. Είναι ο παράγοντας γκίνια. Συμβαίνει. Φίλος. Δεν μπορεί να βάλει, δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Κοίτα, στην τότε να με βάλαν. Ορίστε. Στην τότε να με βάλαν. Ναι, ναι, και ξεμπούκωσα, ναι. Αλλά τώρα με τη μεγάλη Μπαρτσελόνα. Έτσι, τεράστια αυτή η ομάδα μαζί με τη Ρεάλ. Μας έφαγε την πεντάδα, την κυνηγάω. Σε έφαγε. Οπότε έχεις δικαιώματα, κυνηγείς. Φυσικά πάντα στοιχηματικά το χρήμα είναι, είπαμε, υπεράνω όλων. Είναι αυτό που μετά μας κάνει να είμαστε άνετοι και ξεκούραστοι. Σαφώς και θα την κυνηγήσεις. Όμως, έτσι, κάνοντας σταθερά από εδώ το συνήγορο του διαβόλου, θα πούμε ότι παίζει η Μπαρτσελόνα. Παίζει, ρε Όθωνα, παίζει. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται να στο 92 να έχει δείξει 2 λεπτά. Ωραία, και να μην ψάξει την πάσα στην περιοχή και να μου σε γύρω-γύρω μέχρι να την πουλήσει. Αφού αυτό είναι το παιχνίδι, δεν το άλλο. Ψάξει τη δύσκολη. Πάνε στα σίγουρα όλη την ώρα. Ψάξει τη δύσκολη. Κάνει ένα σουτ, μια κόντρα. 20 άτομα έχει μέσα στην περιοχή, δεν φίλε. Κάνει το λίγο ραϊονικό στο κουτουκούρι του Κανελάκη. Και τον Νίκο Κανελάκη. Θα αποθεώσουμε Ισπανία, αφού είμαστε στον Ιωνικό, περάσαμε λίγο από Ελλάδα, ξαναπάμε στην Ισπανία. Θα αποθεώσουμε τη Σεβίλη για το καταπληκτικό είναι... ποδόσφαιρο που παίζει. Είναι πρώτη. Είναι πρώτη, φυσικά. Αλλά και παίζει και ποδόσφαιρο να το πιει στο ποτήρι, ποιητικό. Μεγάλο κλαμπ. Κλε, με λιγμού, με αναφιλητά. Μεγάλο κλαμπ. Ναι, πολύ δυνατή. Αν είχε τα λεφτά. Ναι. Γιατί η Σεβίλη τι κάνει. Δημιουργεί υπεραξίες. Δεν μπορεί να αγοράσει υπεραξίες. Από τη μεγαλύτερη υπεραξία, ξέρει, την πήρε από το δεξί μπακ, τον οποίο τον πήρε. Τον Ντάνι Άλβες. Τον πήρε 300.000 ευρώ και τον πούλησε 30 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ήταν καλή επιτυχία. Καλά, άμα βάλουμε κάτω τι έχει πουλήσει σε Σεβίλη τόσα χρόνια. Αυτή η Ξάνθη της Ισπανίας. Ναι. Ναι, όχι Ξάνθη, γιατί είναι πιο καλή. Γιατί σαν δεν βγαίνει τόσο. Τέλος πάντων, δεν ήταν σωστή παρομοίωσή μου. Αν επιτυχεί, θα τη χαρακτηρίσω. Ναι. Η Σεβίλη, φίλε, είναι σχολή τεράστια στην ομάδα και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, τι κάνει, είμαι αυτό. Ωραία. Ναι, τι κάνω, δημιουργώ. Στο έπακα το κάνει αυτό. Και το κάνει στο φούρνο. Εντάξει, θα υπάρχουν σεζόν, φίλε, που θα σκάσει και δεν τη βγει. Λογικό. Μα πήρε 3 ευρωπαϊκά τρόπερ, φίλε, αυτά το Europa Link, β' τάξη. Αλλά... Αυτά μπορεί. Αυτά μπορεί. Και το κάνει όμως. Ναι. Πάει στο τελικό και το παίρνει. Ναι. Είτε λέγεται Liverpool που θα το πει στο τελικό, είτε οποιαδήποτε άλλο. Liverpool την ξεφτύλησε. Ναι, δείχνει χαρακτήρα. Ναι. Λοιπόν, και να πάμε συνεχίζοντας τη βόλτα μας στα ευρωπαϊκά, στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα, θα πάμε στο Ιταλικό, όπου εκεί μπορούν να κάνουν την απονομή. Είναι χάος. Χαοτική διαφορά δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό η άλλη ομάδα με τα ασπρόμαυρα θα γεμίσουν ασπρόμαυρα τίτλοι φέτος. Juventus, PAOK. Έτσι. Τελείωσαμε εκεί. Εντάξει. Σαν να γεμίσουμε. Είναι, είναι ωραίο όμως. Ναι. Κοντά που είμαστε. Ναι. Πάλι 0-2 έκανε μια βόλτα στο Ούντινε. Μεσήκτας τίποτα. Τίποτα. Μεσήκτας τίποτα και χθες ισοφαρίστηκε. Έπαιζε σου με την Κόνια. Με την που έχασε με τα ζώα αυτά. Με Μεσήκτας. Με τον γκολ γκολ από τη Λευκορωσία που έπαιξε. Α. Πεντάδα πιασμένη. Α, ναι, και το έχασε αυτό. Και χάνω το τελευταίο παιχνίδι. Που έχασε 2-0. 2-0 και χάνω τον γκολ γκολ. Ναι, δεν το έχω παίξει. Αμαρτία από το Θεό. Ναι. Αμαρτία από το Θεό. Κανονικά τώρα πρέπει να γίνει η goal bet, πρέπει να βγάλει και ένα κομμάτι που να λέγεται επιστροφές χρημάτων σε στοιχήματα πάνω από την κοινή λογική. Δηλαδή σε έξυπνα στοιχήματα. Τι έχασες, κύριε Σταύρο, έβαλες 30 ευρώ για να πάρεις 1050.
και χάνεις ένα άδικα. 1800. Χάνεις ένα άδικα κατά εσένα. Θα πας, θα εκθέσεις τα παράπονά σου, θα κάνεις μια ένσταση και ανάλογο θα υπάρχει ένα συμβούλιο που θα σε δει πίσω το ανάλογο τίμημα. Αν είμαι εγώ, θα σε δώσω μηδέν. Κρίμα, θα σε πω. Κρίμα, υπάρχει μια στεναχώρια, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Σήμερα τι έχει να παίξουμε. Για πάμε, Σοφία, έχουμε κάτι ματσάκι. Έχουμε είπες... Έχω εγώ σημείο για το Ξάνθη Λάρισα. Για μιλάμε, μιλήσουμε για το Ξάνθη Λάρισα. Θα μας πει ποτέ η Σοφία τα ποσοστά του Ξάνθη Λάρισα. Ξάνθη Λάρισα σήμερα, ο Άσος στο 1,73, το Χ στο 3,11 και το διπλό στο 6,03. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που δεν θα το δουν ούτε φυλακισμένοι. Ναι. Δηλαδή έχει φάει 60 χρόνια. Μόνο υποχρεωτικά πώς το δεις. Άμα σου πούνε, σου να έχει μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι σου, αν δεν το δει, σου σκοτώσουμε. Σου πέφτει το σπαθί. Ένα αυτό και δύο ότι σου έχουν την ποινή 15 χρόνια. Ναι, έτσι θα το δει. Ναι, έτσι θα δει το παιχνίδι. Και κοντά φαρμακεία. Φαρμακεία εποχή, πολλά για κολύβια. Ναι, τέτοια εποχή στα πηγάδια, για να δώσουμε λίγο και τον καιρό. Που είναι σημαντική παράμετρο. Τι βρέχει πάντα τα παίζει με τον Πάο, να πείστε το πράγμα, φίλε. Εκτός... 20 φορέ πήγα, 22 φορέ έβρεχε. Πολύ σκηνικό, τι κουπάθει εκεί πέρα. Πάμε και για Ξάνθη Λάρισα από όταν να πούμε. Πρώτα απ' όλα, κοιτώ, κάτω από 12 από φόρ είναι αποτυχία. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παίζει η Ξάνθη που βαράει με την Λάρισα του Κούγια που δεν την βρίσκει, αλλά για να πείσουν οι παίκτες τον Κούγια ότι είναι σούπερ σφίχτες, βαράνε κι αυτοί. Ο Κούγιας ο οποίος έχει μπερδέψει τον μπέρδεμα εκεί. Ναι, δεν του έχει κάνει κάτι, φίλε. Αφού μιλάνε κανονικά πλέον, έφυγε η προφορά. Ναι, τίποτα σου λέει. Αμά τι πάθαμε. Ναι, τίποτα. Μονεγάσκι. Δηλαδή πα στην πλατεία τη Λάρισα εκεί στην παραλία. Και νομίζεις την πνίκα. Πνίκα. Πολύ δυνατή η πνίκα. Ναι. Εντάξει. Με ύψιλον. Τους έχει χαζέψει. Βγάζουν ανακοινώσεις από εδώ, ανακοινώσεις από εκεί, τους έχει μπερδέψει. Τέλος πάντων. Για να πάμε στην λογική μου, την κολκίστηκε. Ναι, 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 ναι. Που είναι μακριά από τη δική σου σε αυτά τα θέματα. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το παιχνίδι, αν βγουν μια-δυο κάρτες νωρίς, ναι, θα τελειώσει από μια κόκκινη χαλάρα. Καημό που έχει με τις κόκκινες. Απίστευτα σου. Πιάνω, ρε. Μπράβο, ρε, στάρα. Δεν μπορεί την έπιασα. Μπράβο. Δηλαδή παίζει ένα μάτι και εσύ το μυαλό σου είναι στην κόκκινη κάρτα. Άμα μου δει το κάνει. Τι μου δίνει. Ναι. Όταν στο πρώτο μήχρονο πέφτει κόκκινη πατινάδα, ναι, μου δίνει πέντε φράγκα κόκκινη. Εντάξει, έτσι το βάζει. Είναι πέντε φράγκα, ρε φίλε. Ναι. Δεν... Αγωνιστικά πώς το βλέπεις το μάτι. Αγωνιστικά θα ξεκινάει η εποχή, εννοείται. Ναι. Εντάξει. Αν είναι κάποιο να κάνει γκολ, θα κάνει Ξάνθη. Με αυτό το μπροστά το Γέντεβιτς, πώς το λένε. Καλό παίκτη. Μ' αρέσει αυτό. Αυτό έχει και βιογραφικό, δεν τυχαίο. Ναι, καλό παίκτη. Σλοβάκος, Γερμανία, Βίλνιου. Πολύ έβαζε καλά πόλου τελειώματα, πολύ καθαρή σκέψη μέσα στην περιοχή. Και αυτά που, τα χάσει, και αυτά που χάνει, καλά τα κάνει και τα χάνει. Καλά τα κάνει. Ναι. Τα κάνει καλά. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Έπαιξε αυτό το όνομά του για τον ΠΑΟΚ, για δευτεροτήτου επιλογή. Δεν με χαλούσε εμένα. Εγώ κάνω μια δήλωση για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ δεδομένο ότι του χρόνου μέσα στην τριάδα των τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ θα είναι ο Ζίβκοβιτς. Από τώρα. Δεδομένο. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Ναι, είναι σοβαρός. Σοβαρός και όλα τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας τερματοφύλακας που να ανοίξει σε μια μεγάλη ομάδα, έτσι τα έχει. Άρα λοιπόν, τι να το παίξει αυτό. Να το παίξεις ισοπαλία στο handicap 1 της Ξάνθης. Δηλαδή 1-0-2-1. Όχι φίλε. Εγώ αυτό το παιχνίδι θα το παίξω ποιος θα κοιμηθεί πρώτος. Αυτό είναι, το δίνει 2,60, έτσι, θα κάτσω να το δω, καθώς βλέπουμε, πώς το λένε, κάτι πολύ light, έτσι. Μόλις δέχτηκα μήνυμα από οπαδό, ο οποίος λέει θα πάω εκεί στο μάτς της Ξάνθης. Έχεις οπαδό της Ξάνθης. Ναι, ναι, ο οποίος λέει και δεν εκτείω ποινή. Δηλαδή ο άνθρωπος με τη βούλησή του θα πάει να δει αυτό το μάτς. Ο γνωστός βετεράνος της ομάδας. Ο γνωστός βετεράνος, ναι. Θα ενώσει τις δυνάμεις με τους άλλους 16. Πάει εκεί με τους άλλους βετεράνους. Αυτό που ο Πανόπουλος, έτσι, ολόκληρη Ξάνθη δεν μπορεί να πάει 1200 άτομα σταθερά στο γήπεδο με θλίβη. Φίλοι... Δεν το δέχομαι, ρε φίλε. Ξάνθη μια ομάδα τόσα χρόνια στην κατηγορία από πότε. Το 89 είναι από το 90. Κάπου εκεί νομίζω. Μας σχετίζαμε τον Πανιώτη που πανηγύρισαμε τον κόλ του Πανιώτη. Ναι, πράγμα, το 0-1. Δεν έπεσε ποτέ. Μπορεί να λέω και πιο νωρίς μπορεί να είναι. Έτσι, ποτέ, πολεμάει, κάνει. Δηλαδή 1200 άτομα φίλους δεν έχει. Στην Ξάνθη. Όταν ανέβηκε. Μετέπειτα. Παίξει του ΠΑΟΚ. Ναι, κοίτα, μην πείτε μου πει το Λαγωνίδης και μπερδευτεί. Ναι, ο Λαγωνίδης έπαιζε όταν ήταν στη Β' Εθνική. Ναι. Πήγε δανεικός. Ναι, μπράβο. Ο Κωστάκης ο Λαγωνίδης, βεβαίως. Ναι. Το Λεοντιάδη πού το πήραμε. Το Μιχάλη το Λεοντιάδη το πήραμε από τη Δράμα. Ψέβο Δράμα. Και όχι τον Πανδραμαϊκό. Ναι. Ναι. Κάνε ό,τι θες. Κάνε να γελιοποιηθείς. Κάνε. Ο Πασχάλης Σερέτης πού το πήραμε. Πασχάλης Σερέτης από τη Γερμανία. Ήταν και σαν φασοντάδικο. Θα σε πω και ποια ομάδα. Κάνει multiple choice. Multiple choice, πολλαπλές επιλογές. Αρμίνια Μπίλεφελτ. Ποτέ. Άιντραχτ Μπράουνσβαϊκ.
Ποτέ, πες και την τρίτη που δυναστεί. Την ξέρω, δεν με έχει φτιάξει. Φράιμπουργκ. Φράιμπουργκ, ξεκάθαρα, βάζω τη ζωή μου. Ναι. Όποιο κερδίσει, σκοτώσει τον άλλο. Εγώ παίρνω Φράιμπουργκ. Ναι. Αν είπε από πού πήραμε κάποιον, ωραία, κάτσε να σε πω εγώ. Το Λούχοβι από πού τον πήραμε. Το Λούχοβι είναι το σέντερ από τη Σλοβακία γενικώ. Πήγαμε στη Σλοβακία. Λε, σε βάζω. Όχι, Ιντερ Πλατσλάβε. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Θα σε αφήσω να το μελετήσει. Έπεσε στην ο οποίο Λούχοβι ξέρει ότι είχε κάνει 15 γκολ στον Πάουκ. Εννοείται, παιχτάρε. Πάρα πολύ. Ήταν αργό. Το μόνο δικό σου ήταν. Πε μου, μαύρο σέντεφο που ξυλοκοπήθηκε από παδού του Πάουκ. Μάικ Σμολ, βέβαια. Εδώ μα ξυλοκοπήσανε, θα μα σκοτώναν στο Γάλλο για ένα τέτοιο που έκανε στην Κυρκίδα. Σε ένα παιχνίδι κυπέλου καλοκαιριάτικα, 1-1. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ στεναχωρημένο αυτή τη βδομάδα γιατί τα θέματα μα θα είναι περιορισμένα. Θα ήταν πολύ γεμάτη εβδομάδα υπό την έννοια. Αυτά τα national link και τα τέτοια εμένα με προκαλούν αηδία. Δεν ξέρω εσύ ένα στάβο. Αηδία κανονική. Δηλαδή τώρα να κερδίσει και να μην ξέρει είσαι πρώτο, δεύτερο. Είναι συχαμένα αυτά. Ενώ τι ωραία θα ήμασταν 6 μέρες πριν από το μάτσο. Αυτό ο νεοφώτιστο με τον επίδοξο πρωταθλητή. Πρόσεξε με. Εγώ πάντα κυνηγάω την εθνική στην ομάδα μέσα. Ναι. Και τώρα αυτή όταν κυνηγάω από την Ευκολουσία εννοείται ότι κυνηγάω την εθνική. Γιατί δεν πάω απέξω την εθνική. Και τι σου την εθνική. Εμεί πληρώνουμε για πέσει την εθνική εσύ. Και τέτοιο. Και τι έχει κανονικό. Ωραία. Δεν υπάρχει ποια εθνική. Να πληρώσει. Να μοιραστούμε το συμβόλαιο, φίλε. Δεν προσπάθησε κάτι ο παίκτη, άμα θέλει. Ναι, να μοιραστούμε το συμβόλαιο. Δεν κατάλαβα. Αν δώσει την τελευταία εκμάδα το δυνάμεο του και το βαματιστεί στην εθνική, πρόβλημα μεγάλο. Πρόβλημα είναι. Τεράστιο. Και έχουμε και πολλού, δεν είναι. Να... Τι όλοι, διεθνεί. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, αν πα σήμερα που έχουν προπόνηση, δεν ξέρω και στη μεσή, θα κάνουν προπόνηση σήμερα. Η δική μα, άδεια. Άδεια, μπορεί να παίρνουν πια κάτι. Άδεια έχουν την πέμπτη κοινή. Εμά να μην έχουν. Ναι. Να μην ξεκουραστούν τα παιδιά. Τι άλλο να κάνουν. 6-6 με απόλυτη επιτυχία. Όχι, κυνηγάμε εθνική. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Ενώ τώρα θα είχαμε το Άρης Πάοκ, θα ήταν πρώτο πυλόν. Έτσι, θα λέγαμε τα δικά του. Θα λέγαμε και το Χρήστο να ακούμε. Θα λέγαμε. Τι ωραία πράγματα. Όχι, δεν θέλω ενώ λείπει να λέμε λιχαζόμενο, μου αρέσει να τα λέει. Όχι, εγώ τα λέω κάθε φορά. Ιστορίες. Στον μπάσκετ θέλω να πάμε λίγο. Πήγα. Πήγε μπάσκετ. Για πε. Φίλε, πολύ ωραία. Καλή ομάδα έχουμε. Έχουμε, δηλαδή, είμαστε ένα κλικ πάνω από πε. Στον μπάσκετ σε στιγμή τη δίνει. Πρόβλημα πρόσφατα αυτό δεν το ήξερα. Ξέρεις, το κάτι ξέρω, λέω, το γνωρίζω τότε. Ότι αυτό με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, ότι και να πάρει το πρωτάθλημα, υποτίθεται σε εισαγωγικά ο ΠΑΟΚ. Δεν παίζουμε, λέει. Εμείς παίζουν αυτοί υποχρεωτικά, είναι το κλαμπ. Αυτή τι λαμόγια είναι αυτά, εσύ και αυτή η χειρότερη από. Χειρότερη από το ποδόσφαιρο. Από εμά, τι από αυτό το ποδόσφαιρο. Ένα πρόεδρο του ΕΣΑΚΙ περνάει από μπροστά μου στη Νίκη. Ναι, στη Λεωφόρο Νίκη. Ναι, και του λέω, εσεί είστε μεγαλύτερα λαμόγια από του ποδοσφαιρικού. Γιατί αυτοί τουλάχιστον κατάφεραν να κάνουν και τέτοια διαχείριση. Ναι. Εσείς το αυτό δεν κάνατε. Και στράβος. Όχι, μίλησε αλήθεια. Αλήθεια είπα. Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν φίλε. Μα εκεί... κάτι στόχο δηλαδή έχει η ομάδα να πολεμήσει και να κάνει και να μην πάει να παίξει. Θα παίξετε στο Champions League το άλλο, πώς το λένε. Μα αυτό είναι το πρόβλημα γιατί γεμίζουν τα γήπεδα. Όχι. Και το άλλο. Πρέπει να φτιαχτεί αυτό. Άκου, εντάξει, το καλύτερο. Η EuroLeague έχει κλειστά συμβόλαια. Ωραία. Και είναι 16 ομάδες. Ωραία. Ο κάθε πρόεδρος για να παίξει στην Ευρωλίγκα χρειάζεται ένα budget γιατί το επίπεδο είναι υψηλό από 10 μέχρι 40 εκατομμύρια. Εντάξει. Πόσα κερδίζει ο νικητής. Δεν ξέρω καθόλου. Της Ευρωλίγκας. Μαύρα τα μεσάνυχτα είμαι. Ναι. Πόσα κερδίζει. Σαν τη Σιλβή. 2,5 εκατομμύρια. Εντάξει. Γελάει ο κόσμος. Τι γελάει. Έκαναν μία λίγκα. Κλειστή. Μαζέψαν τους καλύτερους. Δεν μπορούν δήθεν να βρουν χορηγούς. Παίρνουν ψίχουλα. Και πληρώνουν τα ζώα οι 16 κάθε χρόνο ζημία από 6 μέχρι 36 εκατομμύρια. Και μου λένε εμένα οι μπασκετικοί που μου το παίζουν, εμένα με τρελαίνουν οι μπασκετικοί. Ότι αγαπάω το μπάσκετ και πηγαίνω από μωρό, ωραία, τους κυνηγάω στο θάνατο γιατί το παίζουν τι. Πολιτισμένοι. Ναι, έχουν αίσθηση υπεροχή. Αίσθηση υπεροχή. Απέναντι σε όλους τους ζώα, το βλέπεις. Ναι. Ναι, είναι ένα μικρό γκρουπ, ένα μικρό κόσμο δίθεν ψευτών αεριτζίδων. Δεν μιλάμε για όλους, αλλά ο τρόπος που έχει στηθεί αυτό το πράγμα είναι αεριτζίδικος εντελώς. Και είναι αυτό, κρατάνε το κλαμπ, το άθλημα σε ένα πολύ κλειστό κύκλο. Δεν μπορεί να το αφήνουν να σάνει. Δεν είναι NBA. Άσα. Ωραία. Και όμως, φίλε, αυτοί εδώ στο παίζουν υπεράνω. Που εγώ, φίλε, άμα έχω έναν οργανισμό ο οποίος αναγκάζει αυτό, τον χρηματοδότη να πληρώνει όλη την ώρα, ντρέπομαι, ρε. Ναι, ναι. Αυτό είναι το χειρότερο με τον μπάσκετ. Ωραία. Είπαμε και για τον μπάσκετ. Ξέρεις, θέλω να πάω αλλάζοντας εντελώς θέμα. Έχουμε το γνωστό μας τον ταξιτζή. Πλέον είναι η κοινή συμπάθεια όλων. Ο ταξιτζής της καρδιάς μας. Ο ταξιτζής της καρδιάς μας ακριβώς είναι ο Κίμων. Ο Κίμων, ο οποίος πέρασε βασανιστικές ώρες χθες το μεσημέρι.
Κυριακή έτσι, στην πόλη. Κυριακή μεσημέρι και έστειλε ένα βίντεο, πιστεύω σε μένα, το οποίο πιστεύω ότι είναι μνημείο αναφοράς για τον κόσμο το βίντεο, αυτή την εσωτερική αγανάκτηση που βγάζει, πηγαία. Πιστεύω θα αγγίξει και όλους τους φίλους μας. Θα αγγίξει όλους τους ταξιτζίδες. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε μάθει να χοροπηδά ανάμεσα στις χιλιάδες ευρώ, ξαφνικά βρίσκεται να ψάχνει τα 3,5 ευρώ του εκάστοτε πελάτη. Ναι. Και στέλνει το παρακάτω βίντεο. Μπορούμε να το βάλουμε εδώ και να. Ναι, βάλουμε εδώ. Κίμωνας, κύριε. Κάτι έγινε, το ξαναπάτησες. Ρε Γιώργο, να σου πω λίγο κάτι. Σε παρακαλώ πολύ, αδερφέ. Λύτρωσέ με, σώσε με λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή σήμερα είναι Κυριακή. Δεν υπάρχει άνθρωπος έξω. Άνθρωπος δεν υπάρχει. Εγώ κυκλοφορώ μόνος μου με το ταξί σαν το μαλάκα, σαν τον τρελό. Τι να κάνω δηλαδή, να κάνουμε να ψάχνουμε ποιον. Ποιον, αφού δεν υπάρχει άνθρωπος έξω. Από πού να μαζέψω εγώ τώρα τα λεφτά για τις αποκοπές. Πώς να οικονομήσω, τζάμπα πετρέλαια και ώρα Γιώργο. Πάνε έλα, πάνε έλα, πάνε έλα. Ψάξε, κοίτα. Αφού σταματάω μέσα στη μέση του δρόμου του περαστικού και λέω συγγνώμη πως θέλετε ταξί, θα σας κάνω έκπτωση λέω. Δηλαδή ρε Γιώργο δεν γίνονται αυτά, σε παρακαλώ πολύ ρε Γιώργο. Κάνε κάτι ρε Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ. Πόσο έγραψε. Υποκλεινόμαστε σε Κίμωνα. Αμέσως φυσικά η επιθυμία του έγινε διαταγή. Τον καλέσαμε κοντά μας. Έτσι, δεν μπορούμε να τον δούμε, μάλλον να βασανίζεται. Δηλαδή, δεν είναι μέσα από την καρδιά του αυτά. Πέρα από τα παοξίδικα που λέμε, τα αυγιανίδικα, τα πάνω, τα κάτω, οι πολιτιακές. Το κοινό δεν έχει εικόνα. Εμείς έχουμε και εικόνα. Είναι φίλε πραγματικά το δράμα. Το δράμα. Είναι το δράμα του ταξιδιού. Το τίμιο δράμα. Έλα, σώσε με. Ναι. Σώσε με λοιπόν. Σημαίνει μέρα της σωτηρίας. Λοιπόν, θέλω να σταθώ και σε άλλα δύο πολύ σημαντικά θέματα. Έχουμε επιστροφή Κική στη Θεσσαλονίκη για ένα δεκαήμερο. Είναι η γνωστή Κική της πόλης. Όποιος δεν την ξέρει, χάνει. Επέστρεψε λοιπόν και η Κική, γιατί την έχουμε κοντά μας για 10 μέρες. Όσοι πιστοί προσέλθετε στο τίμιο αυτό κορίτσι, το οποίο πήγε και βγάζει το μεροκάματό της πλέον στην γειτονική Κύπρο, έτσι, στα αδέλφια μας, σε μεγάλο καζίνο. Έτσι. Επίσης πρέπει να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας σε πολλές φαν γυναίκες. Η Μαρία, σύζυγος Κώστα, έπρεπε να αναφερθεί. Του βασιλιά της ανακύκλωσης, δεν γίνεται να μην το πούμε, βασιλιάς ανακύκλωσης της πόλης, φαν όλης της εκπομπής και κυρίως της φωνής της Σοφίας, με έχει εκστιάσει πολλές φορές πάνω σε αυτό, έτσι. Και έτσι θέλω να μιλήσω για σήμερα για αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοντά μας. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ της καρδιάς μας λοιπόν, ναι, σήμερα έχω γεύμα να ξέρετε. Τι? Έχουμε γεύμα, έχουμε τον διευθυντή σου μετά, θα είμαι με δύο διευθυντές. Με σένα και με τον κύριο Ζαγόρα. Είπαμε να πάμε να φάμε. Θα πάμε να φάμε. 5.30 ώρα μετά την εκπομπή after. Προλαβαίνω. Ναι. Ναι. Να πάμε σου ωραία. Προλαβαίνω. Για φαΐ πάντα προλαβαίνω. Θέλω να μου πεις το πέναλτι αυτό που ζητάει ο Άρης. Ναι, ναι, το είδα αυτό με τον. Όχι άλλο λέω. Ναι, το είδα. Εσύ λες τώρα την φωνή, την κραυγή που έβγαλε ο Φορτούνης μετά τον γκολ, ο οποίο πολύ εύκολα διαβάζοντα τα χείλη του λέει σας μαμά ο εγώ. Και δείχνει το οποίο πολύ εύκολα, έτσι το βλέπει πιστεύω ο αθλητικός δικαστής, ο αθλητικός εισαγγελέας, έτσι, και νομίζω ότι οι συνέπειες θα πρέπει να είναι άμεσα, ακαριές. Τόσο ωραίο γκολ αμέσως, πρέπει να είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές ψιλοκαθυστερημένοι. Έτσι, δηλαδή δεν εξηγείται, ρε άνθρωπε, βάζεις ένα γκολ σε μεγάλο ντέρμπι, έχει 30-35.000-40 πόσο έχει. Ζήσ' το, απόλαυσέ το. Είναι στιγμές που ούτε χρήματα υπάρχουν ούτε τίποτα. Νιώθεις ότι είσαι κανονικά ο Θεός, όχι σαν Θεός. Πρέπει να πεις αυτές τις αηδίες. Στην παιδική κερκίδα. Δηλαδή ή μάρτωνε. Δεν έκανα για την χειρονομία, για το τίτλο του συναδέλφου του Κώστα Κεφαλογιάννη στο SDNA που έβαλε Κατούρα και λίγο. Για το Φορτούνι. Ο οποίος όμως Κεφαλογιάννης. Γιατί βρίσκεται συνεχώς στη σεξουαλική δράση, έτσι να κάνει κάποιο διάλειμμα κατουρώντας. Κατουρώντας. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί αν δεν το κάνεις αυτό. Μπορεί να έχουμε καμιά ξόφαλση. Έκλεισε και τα στόματα και αυτά. Ο Κώστας είναι παιδί πολύ χαμηλών τόνων και σοβαρός. Το κατώνα και λίγο προφανώς. Η ενέργειά του όμως αυτή δεν δείχνει τη σοβαρότητά του. Έπρεπε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να πανηγυρίσει τον κόλ του αντρικά, πολύ ωραία, φυσικά έτσι, και να αποχωρήσει. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχουμε και θρυβές μεταξύ καλεσμένων. Εγώ είμαι καλύτερος και αυτά τα βλέπεις. Παιδιά, τι μάχη δίνεται οι ρεπατζίδες. Ναι. Ακούς το Σταύρο. Σταύρο, τι αγώνας γίνεται αυτό το μικροφωνό. Όνειρα ζωής θα κάνεις πραγματικότητα. Ο ένας με είπε χθες πότε ξαναφεύγεις. Και έβγαλε ότι φεύγεις με τη Βίντι. Που όπου και λέει με τότε θα δούμε. Ναι, πάω και να. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άκου καημό που έχουν. Τι πω, Θεέ μου, τι γίνεται όμως. Το αποθυμένο το μικρόφωνο. Σε λέει θα πω και θα τα πω.
Ναι, κανονικά. Εν τω μεταξύ, ο ένας φίλος μου, ο Ντέλας από τους δύο, ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος όταν ξεκίνησε. Στην αρχή, ναι, εδώ νερά είχαμε. Ο οποίος είναι γνώστης ποδοσφαιρικής πραγματικότητας, τα μπερδεύει λίγο, το μπαίνει σιγά σιγά στον ίσιο δρόμο, έκανε κάποια λάθη. Αλλά είπαμε, μέσα από τα λάθη μαθαίνουμε. Ναι. Πήρε τον αέρα εύκολο όμως. Μπήκε μέσα στο στούντιο Σταύρο και μόλις ξεκινήσαμε, εγώ κοίταξα λίγο το μικρό μου, κοιτάω λίγο μεταξύ μου και έχει φύγει από το στούντιο τρέχοντας. Αγχώθηκε. Mm-hmm. Νόμιζε ότι το κοιτάνε όλοι, το ψάχνω, θα το βγάλω κανένα όπλο, ξέρεις, τα λεφτά. Αλλά μετά γύρισε και ήταν ισοπεδωτικός. Έχω πάθει με κολλητό μου. Ένα γλύκισμα. Το γνωστό Παντέλο επίσης. Άντε, ναι. Ο οποίος εκτός στούντιο είναι. Μια χαρά. Μια χαρά. Και ήμασταν 103, μπαίνουμε στούντιο. Ο ένας που είναι χαμηλών τον ρολόι. Ναι, τα λέει. Και ο Παντέλας κυκές. Α, ναι. Χάθηκε. Είναι αυτό που λένε παίκτης των προπονήσεων και παίκτης των αγώνων. Αυτό ακριβώς. Και στους ποδοσφαιριστές πάρα πολλούς γνωρίζεις που στην προπόνηση λένε οι συμπαίκτες του δεν γίνεται αυτό να μην παίξει. Α, σου πω ποιος είναι χαρακτηριστικό. Και μπαίνει μέσα και δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Βαγγέλης Κουτσόπουλος. Ναι. Νόμιζε στην προπόνηση ότι είναι ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ναι. Από τις Μαντραχάδες κάτι έτσι. Ναι, εντάξει, ναι. Έχει ένα πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Αυτό το όνομα, φτιάξτε το όνομα, δεν πειράζει. Ναι. Και όταν έμπαινε στους αγώνες ήταν 4 επίπεδα κάτω. Ναι. Χωρίς να είναι πάντα κακός, γιατί έκανε καριέρα. Μια χαρά πήγε, μια χαρά ήταν ο Κουτσόπουλος. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Θα ταΐσουμε τους αγώνα και ναι. Πού θα τον ταΐσουμε. Θα πάμε στο κοντινό σε μένα όμως. Θα πάμε. Πού πάμε. Καλά, τώρα δεν να ξέρω ο κόσμος μας την οικία χώρα. Αυτό και τα γνωστά μάθουν ό,τι θα γίνει. Το σοφάκι σήμερα το βλέπω κουρασμένο έτσι. Είχε γάμο. Γάμο. Ήταν έντονο το Σαββατοκύριακο, ναι. Α, έντονο ήταν, σε όλα τα επίπεδα. Εσύ συμμετείχες και εσύ στην νύχτα γάμου, τι. Όχι, εγώ ήμουν κουμπάρα. Πάντα άξια, δεν το ξέρω. Πάντα άξια, σοφάκι. Πώς ντύθηκα στα χτωπούτα, έτσι. Έβαλα ένα απλό φορματάκι και. Είχες δράση. Είχα. Ήταν ωραία. Πώς είναι, κορδελιό που κρατάει και τρεις μέρες. Όχι. Κανονικό, εντάξει, δεν ήταν. Ήταν μια μέρα. Να σε ρωτήσω κάτι, η κεντρική μου ερώτηση αυτή είναι. Τα χρήματα τα βάζουν στον καμπάπι πάνω. Όχι, όχι, όχι. Τα παιδιά. Αυτό το έθιμο να το κρατάτε. Και αφήστε τα δώρα και τα χαζά όταν πηγαίνετε σε γάμους. Φριτέζες και μετρητά θέλουν όλοι. Φακελάκι. Μετρητά. Εγώ βάζω στον λογαριασμό, δεν πάω. Ναι, τέλος. Ή κολλάτε. Πάει μια φριτέζα και πάρει 6 ποτηράκια του καφέ και 12 τέτοια. Που τα παίρνει και είσαι αγανακτισμένος και στη μέφερη θεία Σούλα και η θεία Κατίνα. Άντε πάρτε δρόμο. Κύριε, όλη την ημέρα υπάρχει ανελαίωτο ευρωκυνήγι. Άλλος κάνει γάμο για να οικονομήσει. Στηρίξτε τον. Πολύ σοφά τα λες, φίλε. Αυτό είναι σήμερα το μήνυμα. Να σου πω, και... πιστεύεις να μάζεψε 300 χιλιάρικα με ποδεστό. Βέβαια, τρελάθηκες, 100%. Ναι. Και ξέρεις και με τους φίλους, συγγνώμη, κάναμε λάθος τότε και δεν ήταν έτσι τα πράγματα, έχεις δίκιο εσύ. Θα τα λες αυτά, δεν πειράζει. Όλα ξεχνιούνται. Ναι. Γιατί θα έχεις και αντιπαραθέσεις. Δεν έχεις μάλλον στη ζωή σου με 8.000 ανθρώπους. Σίγουρα. Όλοι αυτοί θα στείλει ένα μήνυμα και λάθος έκανα και η ζωή είναι έτσι. Πάμε αλλιώς. Τι. Θα κάνεις φλι-φλακ με Λυσανίδης ο Ιωάννης. Όχι εγώ. Όχι ο παπάδο τη ΣΑΕΚ, ο άλλο με το φλιφλάκ, το ωραίο. Η αντρούκλα αυτή. Εσύ είπα ένα καλό. Σκάι με το απόρρονα αθηνών των πουλμών που είναι ένα ωραίο πουλμό, γαλάζιο. Και ήταν λέω το παλιό τη Μασέχ πήρε. Είναι αυτό, όταν μεγαλώνει τα παιδιά στο μικρότερα. Έχει ένα κοριτσάκι, έχω εγώ την κόρη παράδειγμα, έγινε 5 χρονών. Γέννησε μια φίλη τη γυναίκα. Μόλι τε πάρτε τα δώρα αυτά. Ναι. Έτσι. Έτσι, δεν ξέρει. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, επειδή και η ΑΕΚ πήρε αυτό τη Ντόρτμουντ, γι' αυτό λέω θα το κάνουν όλοι τώρα πλέον. Εμείς ποιο να πάρουμε τους Γιουβέντους. Έχουμε. Όχι, εμείς θα δώσουμε στη Γιουβέντους. Εμείς έχουμε στόχους μεγαλεπίβολους. Ναι. Τι λέξη με τώρα. Άστο, θα κλείνω με το μεγαλεπίβολο. Εξασύναβο, φίλε στο αθλητικό ραδιόφωνο, δεν ακούστηκε από το 2008 και μετά. Φιλιά, χαιρετώ. Άντε, τα λέμε. Yeah.